Είναι το καθημερινό μήνυμα του κυρίου Μάξιμου. Ραγδαίες εξελίξεις μέσα στη νύχτα, καθώς όπως όλα δείχνουν, η πρόταση Γερά Πετρίτη για αλλαγή του εκλογικού νόμου έχει επικρατήσει και αναμένεται σύντομα να έχουμε εξελίξεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ενισχυμένη αναλογική θα γίνει ακόμη πιο ενισχυμένη με 10 έδρες επιπλέον στο πρώτο κόμμα, σε περίπτωση που η διαφορά από το δεύτερο υπερβεί τις 5 ποσοστιαίες μονάδες. Όπως γίνεται κατανοητό, ο εκλογικός σχεδιασμός γίνεται για 3 διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό ακριβώς δείχνουν οι κυλιόμενες του Μαξίμου, που το τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνουν μεγάλη πτώση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος. Μάχη όμως γίνεται και για τον χρόνο των εκλογών, καθώς ο εφιάλτης του Μαΐου, με την αξιολόγηση που θα κρίνει την ελάφρυνση του χρέους, φαίνεται αναπόφευκτος. Το έλλειμμα του ισοζυγίου έχει διπλασιαστεί τους πρώτους μήνες, ο πληθωρισμός θα φτάσει σε δεκαψήφιο νούμερο μαζί με τις κολοσσιαίες ανατιμήσεις, μπορεί να έχουμε και έλλειψη σε βασικά αγαθά. Ένα εκρηκτικό σκηνικό που καθιστά αδύνατη την όποια μεταρρύθμιση και επιτακτική την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το Δημόσιο Ταμείο. Ο προϋπολογισμός δηλαδή έχει ήδη τυναχτεί στον αέρα. Ο επόμενος γρίφος είναι ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών. Ενώ από το Μέγαρο Μαξίμου διαβεβαιώνουν τους ανήσυχους γαλάζιους βουλευτές ότι θα πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται τον επόμενο Μάρτιο, υπάρχει μια φήμη της τελευταίας στιγμής που θέλει τον Πρωθυπουργό να συζητά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών τον Ιούνιο. Είναι δυνατόν να λέει ψέματα το Μέγαρο Μαξίμου στους βουλευτές? Όλα είναι δυνατά, τους περίεργους καιρούς που ζούμε.